πρέπει να κρατήσουμε πρώτα απ' όλα την ψυχραιμία μας. Να πιαστώ από αυτή τη λέξη. Δεύτερο, θα ανησυχούσα αν υπήρχε μετακίνηση των επικέντρων σε κάποιον άλλο χώρο πέρα από τους χώρους που έχουν διεγερθεί από πέρσι το Σεπτέμβρη. Υπάρχει ένας χώρος βόρειο-ανατολικά και ένας χώρος νοτιοδυτικά στην περιοχή που γίνονται οι σεισμοί. Η πρόσφατη δραστηριότητα γίνεται στην περιοχή όπου είναι βόρειο-ανατολικά, μέσα στον προγενέστερο σεισμογόνο χώρο. Εάν μου επιτρέπετε, ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι μικρότερο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορεί, να το πω απλά, μπορεί να έχει μπλοκάρει όλο αυτό το διάστημα και μέσα από την παραμόρφωση και τη συσσόρευση ενέργειας έσπασε για να μπορέσει να πάει να ισορροπήσει στην κατάσταση στάσιμη που πρέπει να πάει να ισορροπήσει. Αυτό είναι το κυρίαρχο σενάριο, αυτό που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες. Βλέπουμε να έχουμε μετασεισμούς μικρότερους, τις τάξεις του 3,6 έχουν φτάσει, αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης παρακολουθεί την ευρύτερη περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια. Θα σας πω το εξής. Mm-hmm. Πέρα από τους σταθμούς που υπάρχουν μόνιμοι, Κνωσό, Ιερά Μονή Οδηγήτριας και Πεύκος, πρόσφατα εγκαταστάθηκαν σταθμός στην Τεφέλη, ο οποίος είναι διπλός, είναι και σεισμολογικός και σεισμικής επιτάχυνσης, στο Λιγόρτινο, Πρετόρια, Ασίμι, Χάρακα, Πύργορο, Τάση, Μεσοχώριο. Και ακόμα έχουμε και δύο σταθμούς μέσα στο Ηράκλειο για τη μελέτη της σεισμικής επιτάχυνσης στην πόλη του Ηρακλείου. Με αυτούς τους σταθμούς κατεβαίνουμε σχεδόν στα 0 κάτι Ρίχτερ. Και αυτό φάνηκε γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα πριν τον 4,5 τον χθεσινό είχαμε τόσο έντονη μικρή δραστηριότητα που ήταν τα μικροσπαθήματα, τα ραγίσματα που προηγήθηκαν πριν γίνει το μεγάλο σπάσιμο. Το μυαλό πήγε, ξέρετε, σε αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί από το Σεπτέμβριο του 2021 και μετά το Σεπτέμβριο του 2021, κυρίως στο 1 Σεπτέμβριο του 2021, τη σεισμική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν ήρθε το μυαλό αυτή την ώρα να κάνει αυτό το σενάριο εξαιτίας και αυτού του φόβου. Ακριβώς. Από το σεισμό ακριβώς. Ήρθε και έδεσε. Ακριβώς. Πολύ λαϊκά. Και όταν ήρθε χθες το 4,5 το μεσημέρι 12:01, ήρθε πραγματικά όπως το λέτε και έδεσε. Αλλά αυτό που μου λέτε είναι πολύτιμο, πάρα πολύ πολύτιμο σε ό,τι έχει να κάνει και με την ψυχολογία μας αλλά και επιστημονικά για όλους εσάς. Δεν έχει μετακινηθεί, όπως είπατε, ο χώρος που δίνει αυτή τη σεισμική ακριβώς. δραστηριότητα. Είναι το πιο σημαντικό. Επειδή εμείς όλους αυτούς τους σταθμούς τους εγκαταστήσαμε με μηδενικό κόστος. Όταν λέω μηδενικό, κυριολεξία. Γιατί ήταν μέσα στις υποδομές μας και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, που κάνουμε μια ερευνητική εργασία. Το βλέπαμε αυτό τις τελευταίες 15 μέρες που έχει εγκατασταθεί όλο αυτό το δίκτυο και θα παραμείνει όσο χρειαστεί. Το κάναμε αθόρυβα. Νομίζω δεν το είχε πάρει κανένας είδηση. Όχι, σας το είπαμε, σας φιλοξενήσαμε. Δεν μπορέσατε να κρυφτείτε από τον Γιώργο το Σαφήνη. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν είχαμε δώσει δημοσιότητα στην όλη διαδικασία. Και τελικά φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η δημοσιότητα. Ναι. Και το αναγκάζομαι να το πω, γιατί αναφέρθηκε αυτές τις μέρες ότι δεν παρακολουθεί την περιοχή. Αυτή τη στιγμή η περιοχή, τουλάχιστον από την πλευρά του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης, έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα εξοπλισμού σεισμολογικής παρακολούθησης όλη την Ελλάδα. Τώρα, αυτό που είπατε επίσης σημαντικό, εμείς μέσα από αυτές τις υποδομές και τον εξοπλισμό που είχαμε, εγκαταστήσαμε όλο αυτό το δυναμικό σε όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέρατε. Θα μείνει όσο χρειαστεί, μακάρι να μείνει για πάντα. Για να σας πω την αλήθεια, να το παρακολουθούμε. Μας δίνετε πολύτιμα πράγματα, εφόδια εργαλεία και τώρα θα μου. Εμείς τα μηχανήματα τα έχουμε για να δουλεύουν. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Βαλιανάτο, μόνο μια μικρή παρατήρηση. Μα εδώ συχνά πυκνά ακούμε για χρήματα που πάνε και έρχονται, ζητούνται, μελέτες, ιστορίες, αμαρτίες και εσείς έρχεστε εδώ, απομυθοποιείτε το όλο όνειρο και λέτε μηδενικό το κόστος, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που λέτε ουσιαστικά? Εγώ σας λέω τι έκανα εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα κατασχολιάσω. Έτσι, εγώ όμως το σχολιάζω γιατί από τη στιγμή που τα ακούω, αν δεν το σχολιάσω, ή και αλλή μονό μου. Εγώ θέλω να πω τις ευχαριστίες μου στους δημάρχους της περιοχής και ιδιαίτερα στον δήμαρχο τον Μανώλη Κοκοζάλη που μας διέθεσε τους χώρους και βοήθησε όσο μπορούσε και με υποστήριξη για να μπορέσουμε να βρούμε τους χώρους να εγκαταστήσουμε τα μηχανήματα. Αυτό είναι το καλύτερο. Και είναι αξιέπαινο. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που μας δώσατε σήμερα. Δεν έχει μετατοπιστεί το κέντρο δράσης της σεισμικής δραστηριότητας. Είναι το παρήγορο, το ελπιδοφόρο για όλους εμάς. Ούτως ή άλλως οι σεισμοί
δεν προαναγγέλλονται, δεν τους, πώς το λένε, με τις Κασάνδρες, δεν είναι προφητεία για να πούμε ότι θα έχουμε μια σεισμική δραστηριότητα για τις επόμενες ημέρες. Οπότε από τη στιγμή που δεν λειτουργούμε έτσι και λειτουργούμε σε δεδομένα, αυτό είναι το παρήγορο και το πάρα πάρα πολύ καλό. Τα δεδομένα υπάρχουν και νομίζω τα δεδομένα υπάρχουν στη διάθεση των μηχανικών, είτε θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για μικρά είτε για μεγάλα έργα. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και το τεχνικό επιμελητήριο, έτσι ώστε να πούν ορισμένα πράγματα σε μια σφαίρα λογικής και επιστημονικής προσέγγισης. Πώς την εννοείτε αυτή την ενεργοποίηση του τεχνικού επιμελητηρίου, μια κουβέντα για να σας αποχαιρετήσω? Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες με ομάδες εργασίας, γιατί οι καθήλυνα αρμόδιοι είναι οι μηχανικοί. Εμείς, οι γεωφυσικοί, οι σεισμολόγοι, οι γεωλόγοι, σταματάμε μέχρι στο κομμάτι το οποίο μπορεί να μιλήσουμε για τη γη. Από εκεί και μετά για τα έργα, για τις κατασκευές, είτε είναι παρεμβάσεις στον οικιστικό ιστό για την αποκατάσταση των σπιτιών, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, αρμόδιοι είναι οι μηχανικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί που το έχουν σπουδάσει. Δηλαδή τον ευρωκώδικα. Δεν υπάρχει καλύτερος να το ξέρει από το μηχανικό. Δεν το ξέρει κανένας άλλος. Γιατί αυτός το έχει σπουδάσει. Είναι το αντικείμενο. Και να σας πω και κάτι, αυτός τον έχει συντάξει κιόλας.